Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, ο οποίος μίλησε στο CNN την Τρίτη, η προσπάθεια της Ρωσίας να αναδιοργανώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πού βρίσκονται οι Ρώσοι ως προς τον στόχο τους να προσαρτήσουν τμήματα της Ανατολικής Ουκρανίας, ο Κίρμπι δήλωσε ότι δυσκολεύονται. Η πρόοδος στα ανατολικά από τους Ρώσους είναι ακανόνιστη. Έχει παρεμποδιστεί, έχει καθυστερήσει και δεν μπόρεσαν να καταφέρουν πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στα ανατολικά. Εξακολουθούν να βομβαρδίζουν τη Μαριούπολη. Σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι δεν υπάρχει αντίσταση στη Μαριούπολη, υπάρχει, είπε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου και εξήγησε ότι και όσα εδάφη έχει καταλάβει η Ρωσία δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να τα κρατήσει. Δεν έχουν επιτύχει πραγματικά κανέναν από τους στρατηγικούς στόχους που έθεσε ο Πούτιν και οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται σκληρά, γενναία, έξυπνα επιδέξια στην περιοχή του Ντονμπάς. Υπάρχουν πολλά μπρος-πίσω. Οι Ρώσοι μπορεί να πάρουν μία ή δύο πόλεις, οι Ουκρανοί θα τις πάρουν πίσω. Εξακολουθούμε να το βλέπουμε αυτό, ακόμη και τις τελευταίες 24 ώρες, κατέληξε ο Κίρμπι. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.